δούμε τι πρωτοβουλία είναι αυτή για την ομάδα εργασίας για τα παιδιά με αναπηρίες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ανθρώπων με Αυτισμό Συνεξέλιξη, την κυρία Μαρία Βατή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βατή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που βρήκατε και τον χρόνο να μιλήσουμε έτσι λίγα λεπτά. Να μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή για τη Δυτική Λέσβο. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή όταν σε ένα ραντεβού για μια ενημέρωση κατέληξε να γίνει η αρχή μιας δημιουργίας μιας ομάδας η οποία επιτέλους θα ασχοληθεί με τα προβλήματα των παιδιών ΑΜΕΑ και όχι μόνο. Μακάρι αυτό να ακολουθήσει και στο Δήμο Μυτιλήνης, γιατί όλο το νησί έχει τεράστιες ανάγκες, οι οποίες το βασικότερο ακόμα δεν έχουν καταγραφεί. Ναι. Και για να ξεκαθαρίσω, η ομάδα αυτή θα λειτουργήσει, μάλλον θα, το πλάνο είναι να ξεκινήσει πρώτα με την καταγραφή και μετά με την επίλυση όσων δυνατόν περισσότερων προβλημάτων που έχουν τα άτομα μέσα στο νησί της Λέσβου. Για πείτε μας τώρα, κυρία Βατή, όταν λέμε λοιπόν καταγραφή για να έχουμε μία εικόνα, σε τι θέματα ας πούμε? Σε όλα τα θέματα, mm-hmm. μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα θέματα. Όσον αφορά την καθημερινότητα, τη διαβίωση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την αντιμετώπιση, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της ενημέρωσης επίσης. Ευελπιστούμε δηλαδή να μπορέσουμε να λύσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ξεκινώντας από το μηδέν δεν ξέρουμε ακόμα τον όγκο εργασιών που θα αντιμετωπίσουμε, και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο όπως έχουν φτάσει πολύ σύντομα σε άλλα μέρη της Ελλάδος, και θέλω να πιστεύω ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και το γραφείο θα είναι έτοιμο και η ομάδα θα είναι ενεργή. Όταν λέω ενεργή εννοώ με όλες τις υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα. Πολύ ωραία. Οπότε πήγατε εσείς να κάνετε συνάντηση με τον Δήμαρχο για να αναφέρετε, πείτε μας κάποια θέματα που αναφέρατε, έτσι να τα γνωρίζει ο κόσμος. Το βασικό που και εμένα προσωπικά σαν μητέρα παιδιού ΑΜΕΑ με ενδιέφερε από την αρχή, γιατί το αντιμετώπισα πάρα πολύ λόγω ότι κατάγομαστε και ζούσαμε στο Μόλυφο, είναι και το κτηριακό και η εκπαίδευση των παιδιών στα ειδικά σχολεία. Ναι. Σαν κτίριο δεν υπάρχει στο νησί. Ξέρουν οι οικοί μου και οι γνωστοί μου πάρα πολύ τον αγώνα που έχω δώσει στο να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και άρχοντες, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σύστημα εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στη Λέσβο. Γιατί η Λέσβος είναι ένα μεγάλο νησί, έχει πολλές ανάγκες και αυτά τα παιδιά το αξίζουν, γιατί έχουν πάρα πολλές ικανότητες και όλο αυτό πρέπει να ενισχυθεί και δεν γίνεται να ενισχυθεί αν δεν υπάρχει σωστή υποδομή. Καταρχήν έτσι ενισχύεται και το έργο των εκπαιδευτικών. Άλλο να δουλεύει σε ένα κοντέινερ και άλλο να δουλεύει σε μια σωστή αίθουσα με όλο τον εξοπλισμό, με όλο αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εκπαιδευτικός για να δώσει το 100% το εαυτού του και το παιδί το αντίστοιχο 100% των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του. Πολύ ωραία. Οπότε είναι βασικό θέμα η δημιουργία ειδικού σχολείου. Ναι, ναι, βασικότατο. Το βλέπει θετικά ο Δήμαρχος? Μπορεί να γίνει δηλαδή? Βασικά και προς τιμή του, ναι. Ήξερε τις ανησυχίες μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον αγώνα μου, και όταν ορίμασε αυτό, γιατί και ο Δήμος Δυτικής Λέσβος είναι νεοσύστατος, πραγματικά μέσα από μια ενημέρωση που πήγε να γίνει έγινε και αυτό. Που σημαίνει ότι δόξα τω Θεώ κάποιοι άνθρωποι δεν μένουν στα λόγια. Οπότε η ομάδα εργασίας θα έχει έδρα στην Καλονή κάπου? Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε και θα το δούμε στην πορεία. Πολύ ωραία. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Είμαστε εδώ πέρα, ό,τι θέλετε να το λέμε. Και κάτι ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ αρχή. Είμαστε μόνο στην οργάνωση, στο πώς θα δημιουργηθεί όλο αυτό τώρα. Ότι το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι σαν αρχή, όσο γίνεται περισσότερα άτομα να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να πάρουν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και να ενημερώσουν για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν ή να αφήσουν τα στοιχεία τους, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να προχωρήσουμε πολύ ωραία.
Μπορεί να θέλουν να υπάρχουν και εθελοντές γονείς ή συγγενείς. Ναι, αυτό θα γίνει στην πορεία, εννοείται. Εννοείται. Θα χρειαστούν εθελοντές, θα γίνουν προγράμματα, θα γίνουν πάρα πολλά. Αλλά είπαμε ότι είναι κάτι που είναι στην αρχή. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ να όλο αυτό να το αγκαλιάσει όλη η κοινωνία. Και όχι μόνο τη δυτική Λέσβου, αλλά και όλο το νησί. Πολύ όμορφο, κυρία Βατή. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το ίδιο να γίνεται και στο Δήμο Μυτιλίνης. Θα έχετε συνάντηση και εδώ? Όχι, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε συνάντηση. Είχε γίνει μια στο παρελθόν συγκεκριμένα για το σχολείο. Αλλά όσον αφορά για να γίνει γραφείο για τα παιδιά και όχι μόνο για τους ενήλικες ΑΜΕΑ, όχι, δεν έχει γίνει και δεν έχω ακούσει κάποιον κάτι. Χάθηκε και η ευκαιρία βέβαια για το σχολείο το ειδικό με το ό,τι έγινε με το μουσικό κτλ. Ενώ έχει ληφθεί η σχετική απόφαση. Πολύ κρίμα. Ναι, πάρα πολύ κρίμα, δυστυχώς, και με παράπονο το λέω, ότι δύο συνεδριάσεις που είχαν γίνει του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπήρχε απαρτία για να συμπληρωθεί ώστε να υπογράψουν την αγορά ενός οικοπαίδου για να ξεκινήσει να γίνεται η μελέτη για το ειδικό σχολείο εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης. Κυρία Βατίας, ελπίσουμε ότι η νέα αρχή θα είναι καλύτερη, γιατί είναι και μέσα σε αντίξωες συνθήκες και εν μέσω πανδημίας και δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση. Βασικά αυτό, τελικά αυτό που χρειάζεται είναι η θέληση. Τον τρόπο θα τον βρούμε. Εντάξει. Καλή αρχή λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε συνέχεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.